Βρισκόμαστε στην καφετέρια Πρεμιέρα. Έχουμε τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Βουρεξάκη Νίκο. Κύριε Νίκο, από ό,τι μας είπατε, χθες έγινε διάρρηξη στο μαγαζί σας. Μάλιστα. Χθες το βράδυ έγινε μια διάρρηξη. Άνοιξαν έναν φεγγίτη εδώ στο πλάι που έχουμε και προφανώς πάτησαν τα πεζούλια κτλ. Πρέπει να ήταν δύο άτομα, μπήκανε μέσα. Παραβιάσανε εκεί την ταμιακή μηχανή. Σας πήρανε? Πήρανε κάποια, ευτυχώς, λίγα χρήματα, κάτι ψηλά που είχαμε, ξέρω εγώ, κτλ. Και έναν παλιό υπολογιστή, ένα παλιό λάπτοπ. Αυτό. Σας κάνανε ζημιές? Ευτυχώς, όχι ζημιές μέσα στο μαγαζί. Ευτυχώς. Ειδοποίησατε την αστυνομία? Ειδοποίησα την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία αμέσως, πήρε δακτυλικά αποτυπώματα. Έγιναν όσο έπρεπε να γίνουν. Αλλά από ό,τι έχω ακούσει, έχουν γίνει κι άλλα στη γειτονιά χθες το βράδυ κτλ. Μία προσοχή, παρακαλώ, πάρα πολύ. Θεωρείτε ότι γίνανε τα ξημερώματα, δηλαδή όταν... Ξημερώματα, μετά τις 12 μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Γιατί 6 ώρα το πρωί η κυρία που έχουμε εδώ μέσα το πρωί κουζίνα, εκείνη, ας πούμε, το είδε ότι είχαν παραβιαστεί το παράθυρο και είχαν ανοίξει τα ταμεία. Και πώς υποχωρήσαν και μπήκαν από το φεγγίτι? Από το φεγγίτι προφανώς πρέπει να ήταν μετρίου αναστήματος και λεπτά άτομα, ναι. Πιθανόν νέα παιδιά, αδύνατοι. Ο ένας βοήθησε τον άλλον, ο ένας πάτησε πάνω στον άλλον, έβαλε τα πόδια του προφανώς πρώτα μέσα και μετά μπήκε. Ρίφιφι δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται? Η πρώτη φορά που γίνεται σε μένα. Η πρώτη φορά, ναι. Okay, ευχαριστώ πολύ. Υπομονή τώρα και ελπίζουμε να... Υπομονή. Μία προσοχή μόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.